Αποκαλύψεις. Οι Αμερικανοί παρακάλεσαν το Κίεβο να μην χτυπήσει τη Ρωσία κατά την ανταρσία της Βάγνερ. Θα το έπαιρναν άσχημα. Νέες αναφορές λοιπόν περιγράφουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας ζήτησαν από το Κίεβο να απέχει από πλήγματα έναντι της ρωσικής πλευράς κατά τη διάρκεια της ένοπλης ανταρσίας της Βάγνερ το Σάββατο. Αυτό ανέφερε συγκεκριμένα το διάσημο CNN. Πιο συγκεκριμένα τώρα, την ημέρα της ανταρσίας του Πριγκόζιν έναντι της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας στο Κρεμλίνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι δυτικοί σύμμαχοί τους ζήτησαν από το Κίεβο να απέχει από επιθέσεις στην Ρωσία. Αυτό ανέφεραν πηγές στο κανάλι CNN. Ο φοβός ήταν πως η Ουκρανία και η Δύση θα θεωρούνταν από την Μόσχα πως βοηθούσαν τον Πριγκόζιν και πως απειλούσαν την ακεραιότητα της Ρωσίας, δήλωσε ο ανώνυμος δυτικός αξιωματούχος. Σύμφωνα με αυτόν, το μήνυμα ήταν να μην αναστατώσουν άλλο την κατάσταση. Το μήνυμα μεταβιβάστηκε σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών και αναπληρωτών και μέσω πρεσβευτών. Οι σύμμαχοι προειδοποίησαν τους Ουκρανούς να μην προκαλέσουν κλιμάκωση της κατάστασης, να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες στην επικράτεια της Ουκρανίας, αλλά να μην εμπλακούν στα εσωτερικά ζητήματα και να μην χτυπήσουν στρατιωτικούς στόχους εντός Ρωσίας, δήλωσε ο αξιωματούχος. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε αναφέρει πως η Δύση δεν είχε καμία σύνδεση με την ανταρσία του Πριγκόζιν, κατανομάζοντας το συμβάν εσωτερικό ζήτημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Να υπενθυμίσουμε επίσης πως ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έμειναν έκπληκτες από το ότι ο Ρωσικός τακτικός στρατός δεν μπόρεσε να αντισταθεί έναντι των μισθοφόρων της Βάγνερ όσο αυτοί κινούνταν από το Ροστόφ προς τη Μόσχα. Και χθες, ο Πριγκόζιν για πρώτη φορά μετά την προσπάθεια της ανταρσίας ήρθε σε επαφή με τον κόσμο και απείλησε για άλλη μια φορά την στρατιωτική ηγεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μετά από διάφορες ανεπιβεβαίωτες αναφορές που μιλούσαν για αμερικανική εμπλοκή στην ανταρσία της Βάγνερ στη Ρωσία, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την αμερικανική αθωότητα. Ο Μπάιντεν δήλωσε συγκεκριμένα πως έδωσε οδηγίες στην ομάδα εθνικής ασφάλειας να παρατηρεί προσεκτικά τα γεγονότα του Σαββάτου στη Ρωσία, δίνοντάς του μία αναλυτική ενημέρωση των εξελίξεων ανά μία ώρα. Ζήτησε επίσης από τους αξιωματικούς του να ετοιμαστούν για κάθε πιθανό σενάριο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.